Πρόεδρε, μεγάλη μας τιμή και εξαιρετική χαρά που βρίσκεστε στο νησί μας, από το οποίο γνωρίζουμε ήδη ότι έχετε ήδη κάνει κάποιες επαφές, κάποιες συναντήσεις σήμερα, πολύ σημαντικές, με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου και όχι μόνο, με τις τοπικές αρχές. Θα θέλαμε καταρχάς να μας πείτε τις εντυπώσεις σας και τι αποκομίσατε από όλες αυτές τις συναντήσεις και την επίσκεψή σας εδώ. Πράγματι είχα την ευκαιρία να έρθω στην ΚΟ και να επισκεφθώ τον Μητροπολίτη, τον Δήμαρχο, τον Έπαρχο, τους επικεφαλείς των αστυνομικών δυνάμεων, της πυροσβεστικής και του λιμενικού και παράλληλα τους προέδρους τόσο του Εμπορικού Συλλόγου όσο και τους αντιπροέδρους του Επιμελητηρίου, δωδεκανήσου. Ιδιαίτερα συζητήσαμε θέματα τουρισμού, όπως επίσης συζητήσαμε κατά κύριον λόγο το μεταναστευτικό. Είχα την ευκαιρία και στην έξαρση του μεταναστευτικού να έχω έρθει με δικό μου μέσο και να δω το πρόβλημα από κοντά. Μέσα στον Αύγουστο. Μέσα στον Αύγουστο. Αλλά ήρθα χωρίς δημοσιότητα, προκειμένου να διαπιστώσω πράγματι το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο είναι μεγάλο. Και πολύ φοβάμαι ότι το πρόβλημα, τα αποτελέσματα του προβλήματος θα φανούν όχι τώρα, όχι τόσο τώρα, αλλά περισσότερο μας το 2016 με τις καινούργιες κρατήσεις. Διότι πράγματι οι φωτογραφίες από το κεντρικό κομμάτι, από το κεντρικό ιστό του νησιού, έχουν πράγματι περάσει σε όλο τον κόσμο και αυτό δημιουργεί μια αρνητική διαφήμιση. Και να δούμε τώρα πώς πρέπει αυτή τη διαφήμιση να την γυρίσουμε σε θετική ενέργεια για τον τοπικό τουρισμό. Εκείνο που διαπιστώσαμε επίσης είναι ότι χρειάζεται να υπάρξει μια καινούργια πολιτική για το νησί, μια πολιτική η οποία να του δώσει μια δική του ταυτότητα, όπου να συγκεράσει βασικά τους ιδιωτικά πλεονεκτήματα, όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι η κτηνοτροφία, όπως είναι ακόμα και ο πολιτισμός. Το γεγονός ότι είναι η πατρίδα του Ιπποκράτη, αυτό αμέσως δημιουργεί το φιλόδοξο σχέδιο το να καταστεί ένα μόνιμο διεθνές συνεδριακό κέντρο για την ιατρική. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα προωθήσουμε και να βοηθήσουμε τους τοπικούς φορείς προκειμένου να τα παρουσιάσουμε σαν σχέδια στο άμεσο μέλλον. Γιατί από τέτοια πράγματα εξαρτάται και η ανάπτυξη του νησιού. Τώρα, ως Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και ως ομογένεια θα μπορούσατε να παίξετε κάποιο ρόλο πάνω σε αυτό τον στόχευση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πράγματι υπό την σημερινή του διοίκηση το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο πιστεύω ότι θα λάβει θέση για αυτά τα μεγάλα ζητήματα, θα λάβει θέση ακόμα για τα θέματα του ΦΠΑ στην εστίαση και κυρίως που οπλίτει τις ξενοδοχειακές μονάδες και πολύ φοβούμαι ότι θα πλήξει και την ΚΟ. Θα γίνει μια προσπάθεια εξαίρεσης, αλλά αυτό όμως δεν είναι και μια πάρα πολύ εύκολη άσκηση, διότι αποτελεί ανηλυμένη υποχρέωση της προηγούμενης κυβέρνησης προς τους θεσμούς. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια δυσκολία, η οποία θα δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο το θέμα του τουρισμού στην περιοχή. Αλλά εδώ είμαστε προκειμένου να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και προς αυτή την κατεύθυνση. Το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να εγκύψουμε άμεσα. Εγώ εκείνο το οποίο πρότεινα σε όλες τις αρχές και προτίθεμαι να το προτείνω και στην καινούργια κυβέρνηση συνεργασίας, η οποία θα δημιουργηθεί αμέσως μετά από τις εκλογές και την οποία θα την υποστηρίξουμε προκειμένου να βελτιώσει τους όρους αυτού του κακού μνημονίου. Εμείς θα προτείνουμε στην κυβέρνηση αυτή τη δημιουργία ενός κέντρου επιχειρήσεων τοπικού, συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων για τη διαχείριση κρίσεων εδώ πέρα στην ΚΟ. Θα το πούμε βέβαια και για το κέντρο, γιατί πρέπει σαφώς και σε κεντρικό επίπεδο να υπάρχει μια τέτοια μονάδα, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας, πυροσβεστικής, του λιμενικού, του Δήμου, ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται όχι μόνο φυσικά φαινόμενα, αλλά και κέρυες καταστάσεις, κρίσιμες καταστάσεις, όπως είναι το θέμα του μεταναστευτικού. Έκτακτης ανάγκης, ειδικά για τον. Γιατί είναι πράγματι έκτακτη ανάγκη για το μεταναστευτικό και να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε γενικότερα προϋποθέσεις και προτάσεις διαφοροποίησης, βελτίωσης του Δουβλίνο 2. Το οποίο όμως είναι μια ευρύτερη πολιτική, εκείνο το οποίο πρέπει σαφώς να μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές μας, είναι σαφώς και το μεταναστευτικό. Δεν μπορεί δηλαδή εμείς να έχουμε μια πυρηνική βόμβα, ανθρώπινο είναι, σαφώς και είμαστε εδώ για να υποδεχθούμε πρόσφυγες, αλλά δεν μπορούμε να διατηρούμε μια πυρηνική βόμβα χωρίς να έχουμε τις απαιτούμενες υποδομές. Και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό, γιατί με τις συνθήκες που διάγουν σήμερα και αυτοί οι άνθρωποι είναι απολύτως απάνθρωπες, αλλά είναι όμως απάνθρωποι και η επίπτωση του μεταναστευτικού επάνω στο
στο τόπιο πληθυσμό και στην οικονομία. Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτά είναι που συζητήσαμε. Εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μείνουμε, είμαστε εδώ πέρα για να παρακολουθούμε τα προβλήματα και να βοηθούμε. Βοηθούμε και άλλες περιοχές της Ελλάδας οι οποίες έχουν πραγματικά πρόβλημα, όπως η Θράκη. Αλλά θεωρήσαμε καθήκον μας να έρθουμε εδώ πέρα στην ΕΚΟ, όπως τα πάμε αύριο και στην Κάλυμνο, προκειμένου να όχι μόνο να διαπιστώσουμε το πρόβλημα το οποίο είναι υπαρκτό, αλλά να συντελέσουμε και εμείς που προερχόμαστε από την επιχειρηματικότητα να συντελέσουμε στην εξέλιξη λύσεων. Οι πρώτες κινήσεις δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, από εδώ και πέρα, προκειμένου να συγκροτηθούμε για την επόμενη τουριστική περίοδο και να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτως ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην παραμένουν στη βιτρίνα του νησιού στο κεντρικότερο σημείο. Είναι προτάσεις προς την καινούργια κυβέρνηση, οι οποίες θα σχεδιαστούν αμέσως μετά την επιστροφή μας στην Αθήνα, γι' αυτό και ήρθαμε για να έχουμε μια άμεση εικόνα. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρχουν και ανθρώπινες συνθήκες συμπεριφοράς απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και μεταχείρισης απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά παράλληλα πρέπει να γίνει με ένα τέτοιον τρόπο που να μην αποτελεί αυτό βάναυση, ενόχληση της οικονομικής ζωής του τόπου και ιδιαίτερα της τουριστικής ζωής του τόπου, γιατί αυτό θα έχει πολύ κακές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία. Άρα λοιπόν αυτά θα συζητηθούν στην Αθήνα, θα προταθούν στην καινούργια κυβέρνηση, θα επιμείνουμε για το κέντρο διαχείρισης κρίσεων, το οποίο θα είναι και στο κεντρικό, όπως είπα, και σε τοπικό επίπεδο. Και αυτά είναι ορισμένα από τα πρώτα μέτρα τα οποία θα προτείνουμε. Θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρώπινα δυνατό, θα στρατευτούμε σε αυτή την προσπάθεια, γιατί η ΚΟΣ είναι η προμετωπίδα του τουρισμού μας. Ένας μεγάλος προορισμός με 140.000 κλίμες δεν είναι δυνατόν να τον αφήσουμε στην τύχη του, ιδιαίτερα για την περίοδο την επόμενη του 2016. Σε ό,τι αφορά τις εκλογές της Κυριακής, κύριε Πρόεδρε, και την απόφασή σας βέβαια να μην πάρετε μέρος σε αυτή, είναι στο πλαίσιο της στράτευσης ή συστράτευσης την οποία αναφερθήκατε και υπογραμμίσατε προηγουμένως? Θα έλεγα ότι λόγοι πατριωτικής ευθύνης αυτή την εποχή αναγκάζουν τον καινούριο μας πολιτικό φορέα, που είναι η Νέα Πορεία Νέα Ελλάδα, να μην μετέχει σε αυτές τις εκλογές, προκειμένου διευκολύνει τον σχηματισμό κυβέρνησης, η οποία να μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση με τη βοήθεια εξοκοινοβουλευτικών τεχνοκρατών, προσωπικότητων δηλαδή, που θα στελεχώσουν την καινούργια κυβέρνηση, είτε σε επίπεδο Πρωθυπουργού, είτε σε επίπεδο υπουργών σε κέρια παραγωγικά υπουργεία. Εμείς θα έχουμε καθήκον, σαν Έλληνες, όπως όλος ο ελληνικός λαός, μια καινούργια κυβέρνηση συνεργασίας με οποιοδήποτε κόμμα μέσα σε αυτήν, να τη στηρίξουμε προκειμένου να στηρίξουμε τις ελληνικές θέσεις. Εκτιμάτε ότι όποια κυβέρνηση και αν προκύψει την Κυριακή, δηλαδή είτε το ένα από τα δύο κόμματα τα οποία διεκδικούν την πρωτιά, είτε το άλλο, θα αξιοποιήσουν πράγματι αυτά τα κεφάλαια όπως είσαστε και εσείς και άνθρωποι που πραγματικά μπορούν να προσφέρουν για τον τόπο, τεχνοκράτες και ειδικοί? Δεν μπορώ να το προεξοφλήσω. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι η δική μας θέση. Η δική μας θέση είναι ότι θα τους στηρίξουμε. Θα τους στηρίξουμε με όποιον τρόπο μπορούμε και με ό,τι μέσο διαθέτουμε και μέσα και έξω από την Ελλάδα. Άρα λοιπόν θα κάνουμε και πάλι το πατριωτικό μας καθήκον, αλλά θα πρέπει να πω ότι η βασική και αυτονόητη προϋπόθεση προκειμένου να παρέξουν αυτή τη στήριξη είναι να κάνουν και εκείνοι το καθήκον τους απέναντι στον ελληνικό λαό, για το να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τους όρους αυτού του επαχθούς μνημονίου, το οποίο θα συμβεί και με μειώσεις φορολογικών συντελεστών για να μπορέσουμε να διευρύνουμε τη φορολογική μας βάση, αλλά από την άλλη πλευρά και να βοηθήσουμε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της αναδιάρθρωσης του χρέους, τόσο με επιμήκυνση των οριμασιών του, όπως επίσης και με περίοδο χάρη του για την καταβολή των τόκων, για να μπορεί να ανασάνει η ελληνική οικονομία για 8 τουλάχιστον χρόνια από την καταβολή τόκων και να μπορέσουμε να ρίξουμε τα λεφτά αυτά στην ανάπτυξη. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι ένα σοκ στην επιχειρηματικότητα με τη θετική έννοια του σοκ, δηλαδή να την ξαναζωντανέψουμε, γιατί η παραγωγικότητα δυστυχώς έχει εκλείψει από το τόπο στα τελευταία 6 χρόνια και ιδιαίτερα από το Γενάρη μέχρι σήμερα. Είναι κλινικά νεκρή. Πρέπει να την αναστήσουμε, γιατί χωρίς επιχειρηματικότητα δυστυχώς θα έχουμε περισσότερη ανεργία, λιγότερες θέσεις εργασίας και βεβαίως θα έχουμε και πολύ μεγαλύτερη ύφεση. Και αυτό το σοκ πώς θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε? Αυτό το σοκ θα είναι μια επαναδιαπραγμάτευση. Ελπίζω να το κάνει η επόμενη κυβέρνηση. Αυτό θα είναι και όρος της δικής μας στήριξης. Ένα σοκ μέτρων θετικών προς την επιχειρηματικότητα. Ενισχυτικών, όπως παραδείγματος χάρη, μείωση φορολογικών συντελεστών σε βαθμό που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτά θα τα δείτε να ανακοινώνονται. Να βοηθήσουμε το αγροτικό εισόδημα, να βοηθήσουμε την αγροτική παραγωγή, να βοηθήσουμε τομείς όπως ο τουρισμός να αναδιοργανωθούν για να αντιμετωπίσουν τις καινούργιες προκλήσεις. Αυτοί είναι όλοι όροι για να ξυπνήσει η επιχειρηματικότητα και να μπορέσουμε να ξανακινήσουμε την πραγματική οικονομία,
χωρίς την οποία δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η επιχειρηματικότητα θα παράξει πλούτο. Αυτός ο πλούτος θα πρέπει να διανέμεται δίκαια, θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία των σχέσεων ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο. Αυτή είναι η σωστή συνταγή επιτυχίας της οποιασδήποτε οικονομικής πολιτικής και προς αυτή την κατεύθυνση θα στηρίξουμε την καινούργια κυβέρνηση. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε και τον χρόνο που μας διαθέσετε. Είναι πολύτιμος, ξέρουμε, είναι σφιχτό το πρόγραμμά σας και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα στο νησί μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.